Συνεχίζουμε με τον κύριο Ιλχάν Αχμέτ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σας ακούω. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα 2.570 νέα κρούσματα κορονοϊού σήμερα, ενώ η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες lockdown ακορντιών σχεδόν 17 εβδομάδες, αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη αποτυχίας ελέγχου της πανδημίας από πλευράς της κυβέρνησης. Μιας αποτυχίας που κοστίζει πολλαπλά στη χώρα και που δυστυχώς φοβάμαι πως ακόμα δεν έχει αποκαλύψει το βάθος της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που πρόκειται να αφήσει πίσω της. Ήδη καταγράφεται ύφεση που αγγίζει διψήφιο νούμερο για το 2020 με ανηφικές εκτιμήσεις για το 2021. Παράλληλα, η αύξηση των χρεών των πολιτών προς την εφορία έφτασε στα 108 δισεκατομμύρια ευρώ και προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως στο λιανμπόριο και στην εστίαση, πραγματικά καταραίουν. Πρόσφατα, για να σας πω από την περιοχή μου, ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής κατέθεσε τεκμηριωμένη πρόταση που έχει αναφορά στη σημερινή πραγματικότητα της αγοράς. Για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να βοηθηθούν και να μπορέσουν να επιβιώσουν από την κρίση του COVID. Έχω ήδη καταθέσει όσον αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και θέλω και από εδώ να επαναλάβω, κύριε Πρόεδρε, πως πρέπει άμεσα να λάβει η κυβέρνηση όλα τα αναγκαία μέτρα σωτηρίας του εμπορίου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται πλέον στα όρια της επιβίωσής τους. Δεν κινδυνολογούμε όταν σας προειδοποιούμε για χιλιάδες λουκέτα και μαζική ανεργία που θα βρούμε μπροστά μας όταν ανοίξει η οικονομία. Σας προειδοποιούμε για την πραγματικότητα που έρχεται. Δηλαδή, μετά το Σεπτέμβριο η χώρα θα βρίσκεται μπροστά στο μεγαλύτερο καταστροφικό σενάριο που μπορεί να υπάρξει για την οικονομία. Και σας προειδοποιούμε γιατί για μας είναι ξεκάθαρο πως για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού απαιτούνται άλλες πολιτικές που δυστυχώς συγκρούονται όμως με τον ιδεολογικό σας πυρήνα. Πολιτικές που δεν τις πιστεύετε και γι' αυτό διαρκώς κάνετε σπασμοδοτικές κινήσεις που όμως αποκαλύπτουν τους πραγματικούς σας στόχους. Είναι χαρακτηριστικό ότι επιλέξετε να στηρίξετε περισσότερο τους μεγάλους και ισχυρούς και όχι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι 18.589 επιχειρήσεις πήραν 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο 450.000 μικρές επιχειρήσεις πήραν μόλις 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πολύ λιγότερα από τα μισά. Και αυτό κυρίως από την επιστρατεία προκαταβολή. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, σήμερα συζητούμε ένα νομοσχέδιο που τουλάχιστον το ένα του κομμάτι αφορά την αύξηση των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά δηλαδή μια θετική εξέλιξη που για πολλά χρόνια το κόμμα στο οποίο ανήκω στήριξε με κάθε τρόπο στη λογική της πολιτικής και οικονομικής εμβάθυνσης της Ευρώπης. Προφανώς, η Ευρώπη έχει πολύ δρόμο να διανύσει προς την περαιτέρω πολιτική και οικονομική ενοποίηση. Η Ελλάδα όμως έχει πολλούς γεωοικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους να πιέζει με κάθε μέσο προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να το κάνει συντονισμένα. Αυτή η αύξηση των πόρων του προϋπολογισμού και η προσωρινή και η έκτακτη δυνατότητα δανεισμού είναι χωρίς αμφιβολία ευπρόσδεκτα μέτρα και τα ωφέλη για την ελληνική οικονομία είναι πολύ σημαντικά. Είναι επίσης προφανές πως ένα κομμάτι της αύξησης των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προκύψει εξαιτίας και της πανδημίας και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Και αυτό το λόγο κάπου εδώ πρέπει να ανοίξουμε ειλικρινά το διάλογο για το σχέδιο που καταθέσατε για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί μέχρι σήμερα αυτό που έχουμε στα χέρια μας και τέθηκε σε διαβούλευση από την κυβέρνηση είναι ένα κείμενο γενικό λόγο. Δεν αναφέρει ποσοτικούς στόχους. Δεν περιέχει χρονοδιαγράμματα. Και κυρίως δεν περιγράφει τις πραγματικές κατανομές ποσών και ποια είναι γνωστό μετά την έντονη κριτική της Πρόεδρου του Κινήματος Αλλαγής
πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στα χέρια της κάποιο άλλο κείμενο, κύριε συνάδελφοι, που δυστυχώς αρνείστε να το συζητήσετε ανοιχτά. Για ποιο λόγο? Θεωρείτε πως η κοινωνία και η Βουλή δεν πρέπει να συμμετάσχει σε ένα διάλογο για την αξιοποίηση των πόρων των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης? Υπάρχει κάποιο σχέδιο αξιοποίησης αυτών των πόρων στην περιφέρεια? Ποιους θα επιλέξετε? Με ποιους συζητάτε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που πρέπει να έχει ένα σοβαρό σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής περιφέρειας? Για παράδειγμα, το φράγμα του ποταμού Κομψάτου στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Το φράγμα θα αρδεύσει 300.000 στρέμματα στο κάμπο της Ροδόπης και μαζί με τα δίκτυα διανομής το κόστος θα ανέλθει στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει έτοιμη μελέτη. Ενώ την ίδια στιγμή το κόστος των 5.000 γεωτρήσεων από τις οποίες αρδεύονται σήμερα ο κάμπος της Ροδόπης με τον εξοπλισμό τους ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα με νερά αλμυρά που από εδώ και πέρα θα καταστρέφουν την παραγωγή. Να σημειωθεί ότι το φράγμα Κομψάτου δεν θα εξαρτάται από τα νερά της Βουλγαρίας, καθώς θα πρόκειται για φράγμα με διαχείριση αποκλειστικά ελληνικών υδάτων. Προτείνω το έργο αυτό, κύριε Πρόεδρε, να ονομαστεί ως έργο εθνικής στρατηγικής σημασίας. Γιατί εθνικής στρατηγικής σημασίας? Και μαζί με την ολοκλήρωση των δικτύων διανομή του φράγματος Διοσίου να αποτελέσουν τους πυλώνες στους οποίους θα στηριχτεί η αγροτική ανάπτυξη της Θράκης. Είναι ένα έργο που θα μπορούσε κάλλιστα να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς λοιπόν σήμερα μπορεί να υπερψηφίζουμε την αύξηση των ιδίων πόρων που θα καταβάλει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την ίδια στιγμή απαιτούμε από την κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα, αύριο, ένα ουσιαστικό διάλογο με όλες τις παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τον κύριο